Ομήρου Ιλιάδα, Ραψοδία Σίγμα. Έτσι εκεί πέρα ετούτοι επάλευαν σαν φλόγα λαμπαδούσα και έφτασε ο αντίλογος μαντάτορα στον Αχιλέα τρεχάτος και τον ευρύχε στα ορθοχέρατα καράβια ομπρός να στέκει και να αναδεύει μες στα φρένα του τα που είχαν γίνει κιόλα. Και έτσι βαριόθυμος μουρμούριζε στην πέρφανη καρδιά του. Αλλή μου εμένα, οι μακρομάλιδες τι τώρα πάλι αργίτες δηλιάζουν και από τον κάμπο φεύγοντας δρομούν προς τα καράβια. Όσα οι θεοί κακά μου εγγράφανε μη βγουν αλήθεια τώρα, ως κάποτε μου εξήγα η μάνα μου και μου είπε θα'ρθει μέρα, ζώντας μου ακόμα, ο πιο ανδροδύναμος τους μυρμιδώνες μέσα που θα χαθεί από τους Τρώες, αφήνοντας το φως του ηλιού για πάντα. Αχ, του Μενίτη ο γιος ο Ατρόμητος σκοτώθηκε, το νιώθω. Ο δόλιος, κι όμως τον αρμήνεψα στα πλοία να γύρει ως διώξει την άγρια φλόγα με τον Έκτορα να μην αντροπαλέψει. Κι ως τούτα ανάδευε στα φρένα του βαθιά και στην καρδιά του, ήρθε κοντά του ο γιος του Νέστορα, του ξακουστού γερόντου και του είπε, μαύρα δάκρυα χύνοντας, το θλιβερό μαντάτο. «Οχού μου, γε του λιονταρόκαρδου Πηλέα, πικρό θα ακούσεις μήνυμα τώρα εσύ, τι θα δίνα ποτέ να μη είχε γίνει». Έπεσε ο Πάτροκλος και γύρα του για τον νεκρό χτυπιούνται γυμνό και ο κρανοσής της Έκτορας επήρε τα άρματά του. Είπε κι εκείνον τον περίζωσε σαν μαύρο γνέφιο πόνος και διπλοπάλαμα αθαλόσκονη φουχτώνοντας τη ρίχνη πά στο κεφάλι και την όψη του μολεύει την πανόρια. Κι στάχτια πά στο μοσκομύριστο του κάθουνταν χιντώνα. Κι αυτός μακρύς φαρδής ξαπλώθηκε και κοίτουνταν στη σκόνη και με τα χέρια του ανασκάλευε μαδώντας τα μαλλιά του. Κι οι σκλάβες που ο Αχιλέας και ο Πάτροκλος είχαν κουρσέψει εσύραν τρανή φωνή από τον πόνο που νιώσαν και δράμαν απ' τις πόρτες στον Αχιλέα το γάβρο λόγυρα και χεροπάλαμα όλες κρούγαν τα στήθη τους και λύθηκαν της κάθε μια σταγόνα. Θρυνούσε και απ' την άλλη ο αντίλοχος, πνιγμένος μέσα στο κλάμα, τον Αχιλέα στα χέρια πιάνοντας, και αυτός βαριά ευογκούσε, τι έτρεμε μπας και με το σίδερο θερίσει το λαιμό του. Και έσκουξε ένα άγρια, ευτής τον άκουσεν η σεβαστή του η μάνα, που πλάι στο γέρο κύριε κάθουνταν στα βάθη του πελάγου και αρχίνησε το θρήνο. Γύρα της με μια σε μαζοχτήκαν όσες θεές νεράιδες έμεναν στου πέλαγου τα βάθη. Η Κυμωθώη και η Γλάφκη εκείτανε, και η Θάλια και η Νησαία, και η Βοηδωματαλία και η Φέρουσα και η Θώη και η Κυμωδόκη. Ήταν ακόμα και η Λιμνόρια και η Αμφιθώη και η Ακταίη, με τη Μελίτη και την Ήερα, την Αγαβή, τη Μέρα και την Πρωτό και την Ιάνασα, τη Σπιό και την Πανόπη και τη Δωτό και την Καλιάνηρα, την Ξακουστή Γαλάτια, τη Δυναμένη, την Καλιάνασα και τη Δωρίδα. Κι ήταν κι η Νημερτή μαζί και η Άνυρα, μαζί τους κι οι Αμφινόμοι. Κι η Ορίθια, κι οι Κλειμένοι, κι οι Άψευδοι μες στη σπηλιά βρεθήκαν, κι η Αμάθια ακόμα οι Καλοπλέξουδοι, κι οι Δεξαμένοι, κι άλλες όσες θεές νεράιδες έμεναν στου πέλαγου τα βάθη. Και γέμισε η σπηλιά η Κρουστάλινη, κι αυτές εδέρναν όλες τα στήθη τους, και πρωτιθέτηδα κοινάει το μυρολόγι. Νεράιδες αδερφές μου, ακούστε με καλά να ξέρετε όλες γρικόλας πόσους κρύβω μέσα μου βαθιά καημούς και πόνους. Αλλή γυαλίσε με την άμυρη πίκρο λεβεντομάνα. Γέννησα γιο τρανό αψεγάδιαστο στους αντριωμένους πρώτο και ως τρυφερό κλονάρι ανάδωσε. Κι εγώ που αναστησά τον σαροδαμό που ξεπετάχτηκε στου χωραφιού τον όχτο πάνω στα πλοία τα δρεπανόγυρδα στην τρία τον έχω στείλει τους Τρώες να πολεμήσει. Αλίμονο, δε θα τον δω να γέρνει στο πατρικό ξοπίσω σπίτι του να τον καλωσορίσω. Μα κι όσο ακόμα ζει και χαίρεται το φως του ήλιου, πάντα τραβάει καημός κι ουδε πηγαίνοντας μπορώ να τον συνδράμω. Κι όμως θα πάω να ειδώ το τέκνο μου, ποια συφορά να ακούσω το έχει πλακώσει από τον πόλεμο μακριά κι ασμένη τώρα. Είπε και τη σπηλιά παράτησε και εκείνες δακρυσμένες ομάδι της τραβούσαν και άνοιγε της θάλασσας το κύμα τρογύρα ως πια στην τρία που φτάσανε την παχιοχωματούσα και αράδα στο γυαλό ξεπρόβαλαν κι που ήταν τραβηγμένα πυκνά των μυρμιδώνων τάρμενα στον Αχιλέα τρογύρα και ως ευογκούσε εκείνος σήμωσε η σεβαστή του η μάνα σέρνη φωνή μεγάλη εφούχτωσε την κεφαλή του γιού της και μες στα κλάματα ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια «Τι κλαις, παιδί μου. Ποιος σου ητάραξε καημό στα σπλάχνα τώρα?
Για μίλα μου ανοιχτά, μην κρύβεσαι. Σου τα έχει ο Δίας τελέψει τα όσα πιο πριν τον παρακάλεσες με σηκωμένα χέρια να στριμωχτούν οι αργίτες σύψυχοι μπροστά από τον πλοίο της Πρύμνες και στενεμένοι από την ανάγκη σου φρικτά κακά να πάθουν. Βαρυβογκώντας ο φτερόποδος απάντησε Αχιλλέας. Μάνα μου, αλήθεια, ο ρίγας του όλυμπου μου τα έχει αυτά τελέψει. Μα ποια η χαρά τους τώρα. Εχάθηκε ο καρδιακός μου ακράνης ο Πάτροκλος, που εγώ απ' τους σύντροφους περίσσια τον τιμούσα ως αν τον ίδιο εμέ. Απ' τον Έκτορα σκοτώθη, τα πανόρια του πήρε γδύνοντας τον άρματα, τα γιγαντένια θάμα να τα αντικρίζεις, τον αθάνατον το δώρο στον Πηλαία, τη μέρα σε θνητού που σ' έβαλαν να ανέβει στο κλινάρι. Να'ταν εσύ με τις αθάνατες του Πέλαου να έχεις μείνει εκεί κάτω, κι ο Πηλαίας στο σπίτι του θνητό να μπασιτέρει. Τώρα κι εσύ για να έχεις άμετρο καημό βαθιά, που ο γιος σου θα σκοτωθεί και πίσω σπίτι του να τον καλωσορίσεις πια δε θα'ρθεί, τι δε θα το ήθελα να ζω με τους ανθρώπους στον κόσμο τούτο να πορεύομαι με το κοντάρι πρώτο, αν δε χτυπήσω εγώ τον Έκτορα και τη ζωή του πάρω του Πάτροκλου νεκρό που εκούρθεψε να γδικιωθώ το γέμα. Και τότε η Θέτιδα με κλάματα του απειλογήθηκε, είπε: «Γιέ μου, με αυτά που τώρα μίλησες, οι μέρες σου είναι λίγες. Τι ευθύς ξοπίσω από τον Έκτορα, σε περιμένει ο Χάρος». Τότε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος της λέει βαρυγκωμώντας: «Ευθύς να με βρει θέλω θάνατος. Το φίλο να γλιτώσω αφού δεν ήταν σαν τον σκότωναν. Απ' την πατρίδα χάθη εκείνος μακριά κι εγώ δε βρέθηκα σημά να τον συντρέξω. Μα τώρα, μια και στην πατρίδα μου πια δε διαγέρνω πίσω και μήτε γλίτωσα τον Πάτροκλο και μήτε τους συντρόφους τους άλλους που από το θείο τον Έκτορα πολύ στο χώμα επέσαν, μον φόρτωμα της γης ανώφελο πλάι στα καράβια οκνεύω, εγώ που ξεπερνώ στον πόλεμο τους χαλκοθωρακά τους αργίτες, της τη σύναξη έχουμε καλύτερους μου κι άλλους. Να ήταν, λέει, η διχόνια να λείπε και από θεούς και ανθρώπους κι μάνητα, συχνά που εκόρωσε και γνωστικούς ακόμα και πιο γλυκιά από το μέλι μέσα μας το σταλαχτό ανεβαίνει σαν τον καπνό γοργά φουντώνοντας τα στήθη των ανθρώπων. Έτσι με θύμωσε ο Αγαμέμνονας ο πρωταφέντης τώρα. Μα ό,τι έγινε έγινε, ας τα αφήσουμε κι ας μας βαραίνει ο πόνος και εντός μας την καρδιά ας δαμάσουμε σφιγμένοι απ' την ανάγκη. Τώρα θα πάω τον που μου σκότωσε το πιο ακριβό κεφάλι τον Έκτορα να βρω. Και ο θάνατος καλός να έρθει την ώρα που ο Δίας θα ορίσει και η άλλη αθάνατη θεή να μ' ανταμώσει. Μήτε ο Ηρακλής ο τρανοδύναμος δεν ξέφυγε του Χάρου, που ο Δίας αφέντης τον αγάπησε του Κρόνου ο γιος Περίσσια. Κι όμως η μοίρα και άγρια μάνητα τον δάμασαν της Ήρας. Τα ίδια και μένα η μοίρα μου γράψε παρόμοια σαν πεθάνω θα κοίτομαι. Μα τώρα θα ήθελα να δοξαστώ Περίσσια, να κάμω μερικές βαθίζονες της Δαρδανίας γυναίκες και της Τροάδας, διπλοπάλα μας φουγγίζοντας το κλάμα από τα παλά τους μάγουλα, πικρό να στήσουν μυρολόγοι και να το νιώσουν πως τον πόλεμο καιρό τον είχα αφήσει. Όσοι λοιπόν κι αν είναι η αγάπη σου, μη με κρατάς του κάκου». Και τότε η Θέτη και ο Ναστράγαλη θεά του απειλογήθη: «Σωστά, παιδί μου, τα που μίλησες. Καλό είναι να γλιτώσεις του σύντροφού σου που πια απόκαμαν απ' το χαμό το μαύρο. Μα τα άρματά σου τα όρια βρίσκονται στον τρόν τα χέρια τώρα τα χάλκινα που αστράφταν. Ο Έκτορας ατός του κρανοσύστης τους ώμους τα φοράει και πέτεται. Θαρώ δε θα περάσει πολύς καιρός που θα τα χαίρεται τι είναι σημά ο χαμός του. Μα εσύ φυλάξου από τον πόλεμο, μη χτυπηθείς ακόμα, ως όπου να με ειδούν τα μάτια σου κοντά σου εδώ να φτάνω. Τι αύριο θα γύρω τα χαράματα σύντας προβαίνει ο γήλιος, απ' τον τρανό τον ύφεστο άρματα πανόρια φέρνοντάς σου». Έτσι μιλάει και δίχως άργητα τραβιέται από τον υγιό της, μεταγυρνάει στις αδερφάδες της τις θαλασσοκυράδες. Στον κόρφο τώρα εσείς το διάπλατο του πέλαγου βουτήχτε, δείτε το γέροντα της θάλασσας στο γονικό παλάτι και πέστε ό,τι έγινε. Στον όλυμπο το μέγα εγώ θα ανέβω, στον ύφεστο τον κοσμοξάκουστο τεχνίτη, μπας και θέλει στραφταλιστά περίλαμπρα άρματα να δώσει για το γιο μου. Είπε και αυτές το κύμα εβούτηξαν της θάλασσας με βιάση.
κι θεαθέτη χιοναστράγλη στον Όλυμπο τραβούσε, στον ακριβό το γιο της άρματα περίλαμπρα να φέρει. Εκείνη ανέβαινε στον Όλυμπο και οι αργίτες απ' την άλλη με άγριο ναχό μπροστά στον Έκτορα τον Αντροφόνο εφεύγαν, ώσπου πια τέλος στον Ελίσποντο και στάρμενά τους φτάσαν. Κι ουδέ τον Πάτροκλο, το σύντροφο θα βγάζαν του Αχιλέα απ' τις ρηξιές νεκρό τραβώντας τον οι αργίτες οι ενδριωμένοι. Τι πάλι από κοντά του ρίχτηκαν και αμάξια και πεζούρα και ο γιος του Πρίαμου, ο Μέγας Έκτορας, της Ανδριάς η φλόγα. Τρεις ο Έκτορας φορές τον άρπαξε με λύσα, απ' τα ποδάρια αξοπίσω να τον σύρει και έσκουζε στους Τρώες γκαρδιώνοντάς τους. Και τρεις οι δυο τους έαντες, άμετροι ζωσμένοι Ανδριά, τον σπρώξαν από τον νεκρό. Μα εκείνος έχοντας σταθάρει στην Ανδριά του, πότε χυμούσε με στον τάραχο, πότε στεκόταν πάλι εσκούζοντας άγρια, μα δεν έκανε μητέ ένα βήμα πίσω. Κι όπως φλογά το λιόντα που σφίξεν η πείνα, δεν μπορούνε να διώξουνε βοσκοί ξοτάριδες από βοδιού θρασίμι, όμοια κι οι δυο τους έαντες, οι άτρωμοι, το γιο του Πρίαμου τότε, τον Έκτορα, μακριά δε δίνονταν από τον νεκρό να διώξουν. Και θα τον έσερνε και αθάνατη θα έπαιρνε δόξα τότε, αν στου Πηλέα το γιο από τον Όλυμπο μαντάτορα τη Σύρα να πει κρυφά από το Δία δεν έτρεχε και από του θεού του άλλου, η γρήγορη ανεμόποδη ήρυδα να τρέξει στα αρματά του. Και ω πλάι του εστάθη, με ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. Γε του Πηλέα, που από όλου πιότερο σε τρέμει ο κόσμο, σήκω. Τρέχα, διαφέντεψε τον Πάτροκλο που τόσο σε έχει ανάψει γι' αυτόν μπρος τα καράβια πόλεμος και ο ένας τον άλλο σφάζουν το κορμί τούτη διαφεντεύοντας του σκοτωμένου γύρα και άλλοι στην τρία την ανεμόδαρτη να τον τραβήξουν μέσα οι Τρώες χυμούν. Και ο γαύρος Έκτορας πιο απ' όλους να τον σύρει το βαλεπίσμα και στη λύσα του λογιάζει το κεφάλι να μπήξει στα παλούκια κόβοντας τον απαλό λαιμό του. Σήκω λοιπόν και πια μην κοίτεσαι, μην το δεχτεί η καρδιά σου, ξεφάντωμα να γίνει ο Πάτροκλος της τρίας του σκύλου τώρα. Ντροπή δικιά σου αν θα κατέβαινε στον Άδη ατιμασμένος. Τότε γυρνώντας ο φτερόποδος θείος Αχιλέας της είπε «Ήρη θεά, μην ήτρας έστειλε σαν ποιος θεός εμένα». Και η γρήγορη ανεμόποδη ήρυδα του απειλογήθη τότε «Η ήρα με στέλνει η πολύτιμη του Δία γυναίκα τώρα και ούτε ο αψιλόθρονος κατέχητο του χρόνου γιος μήτε οι άλλοι αθάνατοι που ζουν στον Όλυμπο το χιόνο σκεπασμένο». Κι είπε ο Αχιλέας ο φτεροπόδαρος και απειλογιά της δίνει. Και πώς να μπω στη μάχη, τα άρματα μου τα κρατούν εκείνοι. Και ούτε η αγαπημένη μάνα μου να αρματωθώ, μα φύγε, ώσπου να τη δουν τα μάτια μου κοντά μου εδώ να φτάνει. Τη μούταξε από τον ύφεστο άρματα πανόρια να μου φέρει. Κι άλλον δεν ξέρω εδώ που να βάζα την ξακωστή του αρμάτα, μονάχα το σκουτάρι του Έαντα, του γιου του Τελαμώνα. Όμως τους πρώτους, λέω, θα βρίσκεται τώρα κι αυτός, χανώντας τρογύρα από τον νεκρό του Πάτροκλου πολλούς με το κοντάρι. Και η γρήγορη ανεμόποδη ήρυδα του απειλογήθη τότε. Πώς σου κρατούν και εμείς το ξέρουμε την ξακουσμένη αρμάτα. Μα κι έτσι ως είσαι, τρέξε, πρόβαλε στους Τρώες από το χαντάκι. Ποιος ξέρει, ομπρός σου αν δεν εδίλιαζαν τον πόλεμο να αφήσουν οι Τρώες, οι αργίτες οι πολέμαρχοι μια στάλα να ανασάνουν που απόστασαν. Καλή στον πόλεμο και η λίγη ανάς ακόμα. Αυτά είπε η γοργόποδη ήρυδα και φεύγει πίσω πάλε. Τότε ο Αχιλέας ορθώς πετάχτηκε. Στους στέριους του όμως πάνω ρίχνει η Αθηνά το βροντοσκούταρο το κροσωτό και γύρω την κεφαλή η θεά η τρισεύγενη με νέφος στεφανώνη ολόχρυσο και απάνω του άναβε φωτιά φλόγο λαμπούσα. Πως από κάστρο ξεπετάγεται καπνός ψηλά στα ουράνια μακριά θε από νησί που τόσο σαν οχτροί και το χτυπούνε και αυτοί όλη μέρα στείλουν πόλεμο σε λυσασμένο αγώνα πάνω από το κάστρο τους. Μα ως έγειρε και χάθη ο γύλιος τότε φωτιές ανάβουν ασταμάτητα και η λάμψη ξεπετιέται και ανηφοράει ψηλά οι γειτόνοι τους για να τη δουν τρογύρα μπορεί να έρθουν με τα καράβια τους να τους γλιτώσουν. Όμοια και η λάμψη από του Αχιλέα τεινάζουνταν την κεφαλή στα εθέρια και στο χαντάκι από το καστρότυχο πιο πέρα ανέβει αλάργα από τους αργίτες τη της μάνας του Σεβάστη την Ορμίνια. Και ως εκεί πάνω εστάθη εγούιαξε και χωριστά η παλάδα σέρνει Αθηνά φωνή και ανίποτος τους Τρώες ασκώνει τρόμο. Πως βροντερός ο αχός της Σάλπιγγας γρικέται ως τη βαρούνε ψηλά από κάστρο οχτροί που τόζωσαν ψυχοκαταλυτάδες. Όμοια βουερός ο αχός γρικήθηκε για του Αχιλέα το στόμα. Και εκείνοι ως του Αχιλέα το σκούξιμο το βροντολάλο ακούσαν, μέσα βαθιά τους όλοι ετρώμαξαν. Και τα οριοχήτη κάτια τη συφορά ψυχανεμίστηκαν και διαγυρνούν τα μάξια. Και οι αμαξολάτες τους τα σάστησαν, την άγρια φλόγα ως είδαν ψηλά από το κεφάλι αδάμαστη του αντρόκαρδου Αχιλέα να ανάβει και η Αθηνά την άναβεν η γλαυκομάτα κόρη. Τρεις ο Αχιλέας φορές εχούγιαξαν από το χαντάκι απάνω και τρεις φορές οι Τρώες τα σάστησαν και οι ξακουστοί συμμάχοι και ακόμα 12 σκοτώθηκαν τρανοί ανδριωμένοι τότε από τα ίδια τους κοντάρια κι άλογα.
Και οι αργίτες απ' την άλλη, απ' τις ρηξίες μακριά, τον Πάτροκλο με προθυμιά τραβώντας, σε νεκροκρέβατο τον ξάπλωσαν. Τρογύρα η συντροφή του κλαίοντας τον ζώσαν. Και ο φτερόποδος πίσω Αχιλλέας τραβούσε και έχινε μαύρα δάκρυα, βλέποντας τον καρδιακό του ακράνη σε νεκροκρέβατο να κοίταται κόνταρος παραγμένος. Τον είχε προβοδίσει που φεύγε με αλόγατα και αμάξια στη μάχη, όμως ξανά δε γύρισε να τον καλωσορίσει. Και η ήρα την ώρα αυτή, βοηδόματη τον αξεκούραστο ήλιο να γύρει στανικός ξαπόστηλες του ωγένου το ρέμα. Και έγειρο ήλιος και βασίλεψε, και οι πενεμένοι αργίτες σκολνούν τον καταλήτη πόλεμο και το σκληρό το απάλε. Όμοια και οι Τρώες απ' την ανήμερη σφαγή κινούν και φεύγουν, και κάτω από τα μάξια ξέζεψαν τα γρήγορα λογά τους, και αυτοί συνάχτηκαν για σύναξη πριν να γνιαστούν για δείπνο. Ορθή στη σύναξη όλοι εστέκουνταν, και ουδέ κανείς τολμούσε να κάτσει κάτω. Ετρέμαν όλοι τους τι είχε ο Αχιλλέας προβάλει, κι ήταν καιρό πολύ από τον πόλεμο τον άγριο τραβηγμένος. Και πρώτος πήρε ο Πολυδάμαντας ο γνωστικός το λόγο του Πάνθου γιος, που και μελούμενα και περασμένα εθώρα μονάχα αυτός του εχτόρου σύντροφος της ίδιας νύχτας γένα. Μα ετούτο στη βουλή εξεχώριζε και στο κοντάρι εκείνος. Και τώρα μίλησε καλόγνωμος ανάμεσό τους και είπε: «Φίλοι, βαθιά καλολογιάστε το. Κι εγώ στο κάστρο τώρα να πάμε, λέω. Μην περιμένουμε τη θεία να βγει στον κάμπο πλάι στα καράβια και βρισκόμαστε μακριά από τα τυχιά μας. Τι όσο του ασύγκριτου Αγαμέμνονα βαστούσα μάχε τούτος, πιο αλαφρωμένοι επολεμούσαμε με τους αργίτες πάντα. Κι εγώ χαιρόμουνα που πλάγιαζα μπρος τα γερτά καράβια, τα δρεπανόγερτα λογιάζοντας να πάρουμε άρμενά τους. Μα τώρα του Πηλέα το γρήγορο το γιο φρικτά τρομάζω, τι είναι η καρδιά γινού ανημέρωτη. Στον κάμπο για να μείνει δε θα θελήσει, εκεί που σμίγοντας και Τρώες μαζί και αργίτες, στη μέση με ίδια λύσα λάγια στα χτυπούνε και χτυπιούνται. Θα πολεμήσει για τα τέρια μας και για το κάστρο τώρα. Πάμε στο κάστρο πίσω, ακούστε με, τι ό,τι θα πω θα γίνει. Τώρα είναι η νύχτα που σταμάτησε το γρήγορο Αχιλλέα ή αθάνατη. Μα νομοσύναυγα με τα άρματά του εκείνος μας αντικρίσει εδώ προβέλνοντας, πολλοί θα τον γνωρίσουν καλά. Χαρά στον που ξεφεύγοντας να μπει θα καταφέρει στην Τρία την Άγια. Όμως τους πιότερους χιλιά θα φάνε και αγιούπες από τους Τρώες εμάς. Τέτοιο άκουσμα στα αυτιά μου να μην φτάσει. Όμως τα λόγια μου αν ακούσουμε και ας θλίβεται η καρδιά μας, θα αναθαρέψουμε στη σύναξη τη νύχτα εμείς και πάλι το κάστρο υπήρχε και οι τετράψιλες θα διαφεντέψουν πόρτες και οι αρμοδεμένες στέργες πάνω τους μακριές σφιχτές σανίδες. Και το πουρνό τα ξημερώματα συνάρματι θα πάμε και θα σταθούμε απά στους πύργους μας και αλίτου από τα καράβια αν έρθει εδώ και ανοίξει πόλεμο στο καστροτύχη γύρα. Πίσω στα πλοία θα γύρει τάτια του τα ορθόλεμα μονάχα που θα κουράσει πηγενόρχοντας κάτω από το κάστρο λούθε. Μα μέσα να μπει το κουράγιο του δε θα βαστίξει κι ούτε θα το πατήσει. Οι σκύλοι γρήγοροι πιο πρώτα θα τον φάνε». Και τότε ο κρανοσύστης Έκτορας ταυρογητώντας του είπε: «Όσα μας είπες Πολυδάμαντα καθόλου δε μ' αρέσουν, που λες γυρνώντας μες στο κάστρο μας να στριμωχτούμε πάλε. Κλεισμένοι ακόμα δε χορτάσατε στους πύργους να είστε μέσα. Στα χρόνια τα παλιά πολύ χρυσό, πολύ χαλκό ακουγόταν του Πρίαμου το καστρί περίγυρα στα στόματα του κόσμου. Μα τώρα πια από τα σπίτια εχάθηκαν οι πλούσιοι θησαυροί μας. Πολλά πουλήθηκαν και πέρασαν στη Μεωνία την Όρια και στη Φρυγία τη η οργή μας έζωσε του Δία του Τρισμεγάλου. Τώρα του Κρόνογιος του Πίβουλου που πλάι στα πλοία μου δίνει δόξα να πάρω και στη θάλασσα να σπρώξω τους αργίτες προς το λαό βουλές ανέμυαλε μην ξεστομίζεις τέτοιες. Μαζί σου Τρώας κανείς δεν έρχεται, τι δε θα τον αφήσω. Μα τώρα ελάτε ομπρός, το λόγο μου να ακούσουμε όλοι θέλω. Δειπνίστε τώρα μες στο στράτεμα στο λόγο του ο καθένας και ας μην ξεχνά κανείς τη βάρδια του κι όλοι σας ξύπνει πάντα. Κι αν Τρώας κανείς περίσσια γνιάζεται τι θα γεννεί το βιός του, ας το χαρίσει στους ανθρώπους μας να φαγωθεί από τον κόσμο, να το χαρούμε εμείς καλύτερα παρά κανείς αργίτης. Και το πουρνό τα ξημερώματα συνάρματι θα πάμε τον άγριον Άρη να σηκώσουμε μπρος στα βαθιά καράβια. Κι αν ο Αχιλλέας μαθες ο αντρόψυχος από τα καράβια ασκώθη, αλίτου αγκά μην άρθει. Αντίκριτου δηλώντας δε θα φύγω από τον κακόκραχτο τον πόλεμο, μόν θα σταθώ μπροστά του και ποιος το ξέρει ποιος θα κέρδιζε, για αυτός για εγώ τη νίκη. Τι ο Άρης σε χάρες είναι αμάθητος κι όποιος χτυπάει χτυπά τον». Αυτά είπε ο Έκτορας και χούγιαξαν οι Τρώες συναγρικώντας οι ανέμυαλοι. Το νου τους άλεψε τότε η Αθηνά η Παλάδα που πήγαν κι άκουσαν τον Έκτορα, στραβή κι ας είχε γνώμη, όμως κανείς τον Πολυδάμαντα που γνωστικά εμιλούσε. Δείπνουν μετά μέσα στο στράτεμα και οι αργίτες απ' την άλλη με βόμβους και φωνές τον Πάτροκλο θρηνούσαν όλη νύχτα.
Και πρώτος ο Αχιλλέας εκείνησε πικρό το μυρολόγι, τα χέρια τα αντροφών απλώνοντας του σύντροφού του απάνω τα στήθη, και όλο πικροστέναζε, σαλιώντας μακροχύτης, που σε ρουμάνι αφήκε μόνα του στα λιονταρόπουλά του, και αλαφοκυνηγός του τάρπαξε, και αυτός μεταμανιάζει. Με στα λαγκάδια τρέχει ψάχνοντας του κυνηγού τα χνάρια, κάπου αν τον βρει μαθές, και ανήμερη φουντώνει γλίσσα εντός του. Όμοια κι αυτός βαριά στενάζοντας μιλάει στους μυρμηδόνες. Οχού μου ξυπασμένο που βγαλα τη μέρα γίνει λόγο, που τον τρανό με νίκιο γκάρδιονα στο αρχοντικό μας μέσα, τάχα την τρία που ο γιος του θα έπαιρνε, και πίσω στην οπούντα με ταιριασμένο θα τον έφερνα λαχίδι από τα κούρσα. Μα τον θνητόν ο Δίας δεν τέλεψε ποτέ τις γνώμες όλες. Τι είναι γραφτό να λυκοβάψουμε την ίδια γη κι δυο μας την τρίαν εδώ. Κι εγώ δε μέλετε στο σπίτι μου να γύρω, να με δεχτεί ο Πηλέας χαρούμενος, ο γέρο αλογολάτης, μήτε κι η μάνα η θέτη. Ο τάφος μου με καρτερεί εδώ πέρα. Όμως στη γης αφού είναι Πάτροκλε να μπω μετά από σένα, δεν θα σε θάψω εγώ πριν του Έκτορα πιο πρώτα εδώ να φέρω του Αντρόκαρδου φωνιά σου τάρματα μαζί με το κεφάλι. Κι ακόμα 12 αρχοντόπουλα μπροστά από την πυρά σου των δρόων θα σφάξω, τι μου φρένιαζε τα σπλάχνα ο σκοτωμός σου. Μπροστά γερακομίτικα άρμενα θα κοίτες έτσι ωστόσο, και γύρω σου θα κλαίν βαθίζονες της Δαρδανίας γυναίκες και της Τροάδας, ολομούσκευτες στα δάκρυα νύχτα μέρα, αυτές που εμείς οι δυο παλεύοντας με το μακρύ κοντάρι και την αντριά μας τις κερδίσαμε, πλούσια πατώντας κάστρα. Είπε ο Αχιλλέας ο αρχοντογέννητος και πρόσταξε να στήσουν πα στη φωτιά μεγάλο τρίποδο λεβέ τη σύντροφή του, οργά να πλύνουν από τον Πάτροκλο το ματωμένο λίθρο. Και αυτοί το λουτρολέβετο έστησαν στη λαμπαδούσα φλόγα, νερό το γέμισαν και κάτωθε πήραν δαυλιά και ανάψαν. Κι η φλόγα την κοιλιά περίζωσε του λεβετιού και πήρε ένα γέννητο νερό. Σαν έβρασε στο αστραφτερό μπακύρι, τον λούσαν έπειτα, τον άλυψαν με μυρωμένο λάδι και με αληθίωσα πάνω 9χρονοι γεμίσαν τις πληγές του. Μετά σε στρώμα τον εξάπλωσαν, ψηλό σε εντόνι ρίχνουν και ακέριο από κορφή τον σκέπασαν και μια ανδρομίδα πάνω. Κι ολονυχτής θρυνούσαν έπειτα τον Πάτροκλο με βόγγους οι μυρμηδόνες στο φτερόποδο τον Αχιλλέα τρογύρα. Και τότε ο Δίας στην Ήρα εμίλησε που είχε αδερφή και ντέρι. Ήρα βοηδόματι, τον πέτυχε και πάλε το σκοπό σου και το φτερόποδο ξεσήκωσε στον Αχιλλέα σαν άταν τους αχαιούς τους μακρομάλιδες να έχεις γεννήσει ατί σου. Και τότε η σεβαστή του απάντησε βοηδόματι Ήρα και είπε «Υγε του Κρόνου τρομερότατε, τι λόγια αυτά που κραίνεις. Μπορεί σε κάποιον και ένας άνθρωπος να κάνει ό,τι υποθήσει που είναι θνητός και μες στα φρένα του λειψίνε η στοχασμή του. Και πως εγώ που απ' τις αθάνατες η πιο τρανή λογέμαι και για τα δυο και για τη φύτρα μου και που δικό σου τέρι με λένε και όλους τους αθάνατους εσύ τους αφεντεύεις να μην μπορώ στους τρώες που εμίσησα το χαλασμό να φέρω». Έτσι μιλούσαν συναλλήλως τους εκείνοι δυο, και ωστόσο η θέτη χιοναστράγαλη έφτανε στο αρχοντικό του ηφαίστου που από όλων των θεών ξεχώριζε στραφταλιστό, ανεώνιο και όλο χαλκό που ο κουτσοπόδαρος το είχε φτιαγμένο ατός του. Να πηγενόρχεται τον πέτυχε στα φυσερά ιδρωμένος με βιάση, τη 20 μαστόρευε μονοφορά τριπόδια στο στέριο γύρω αρχονταρίκη του να στέκουν τείχο τείχο. Μαλαματένιες ρόδες άρμοζες του καθενού τον πάτο, μες τον θεόν μοναχοσάλευτα τη σύναξη να μπαίνουν και πίσω να γυρνούν στο σπίτι του που να σαστίζει ο νου σου. Στο τέλος της δουλειάς του ευρίσκονταν τα πλουμιστά μονάχα τα αυτιά από μέναν. Τούτα ετοίμαζε και τα καρφιά χτυπούσε. Και ως έτσι αυτά ο Θεός μαστόρευε με τη σοφή του τέχνη, έφτασε η θέτη, η χιοναστράγαλη θεά, στο αρχοντικό του. Πρώτη την είδε η Χάρη βγαίνοντας η στραφτομαντιλούσα, η λιόγενη του κουτσοπόδαρου του ξακουστού γυναίκα. Σφίγγει το χέρι της, την έκραξε και αυτά της λέει τα λόγια. «Τι τάχα να σε φέρνει σπίτι μας μακρομαντούσα θέτη, σεβάσμια και ακριβή. Δεν έρχεσαι συχνά εδώ πέρα αλήθεια. Μονέλα, ας πούμε μέσα, ακλούθα μου να σε φιλέψω που ήρθες». Ως είπε αυτά η θεά η πανέμνοστη, τη συνεμβάζει μέσα. Σε ασημοκάρφωτο την έβαλε θρονή για να καθίσει, πανόριο ξομπλιαστό με κάτωθε προσκάμνη για τα πόδια και κάλεσε τον ύφεστο έπειτα τον ξακουστό τεχνίτη. «Ύφεστε, ως είσαι τώρα πρόβαλε και η θέτης έχει ανάγκη». Και ο ξακουσμένος κουτσοπόδαρος θεός απειλογήθη. «Θεά ακριβή και πολυσέβαστη στο σπίτι μου ήρθε αλήθεια. Η αυτή απ' τη συφορά με γλίτωσε σαν έπεφτα ψηλάθε και ήταν η μάνα μου η ξαδιάντροπη που ζήταε να με κρύψει τι ήμουν κουτσός. Και λέω θα πάθαινα κακά μεγάλα τότε, βαθιά αν δεν με έκλεινε στον κόρφο της η θέτη και η ευρυνόμη που ο ωκεανός ο κυκλορέματος πατέρας της λογέται.
Χρόνου σε 9 κοντά του χάλκευα λογή-λογή στολίδια. Θηλίκια και βραχιόλια δούλευα, γιορτάνια, σκουλαρίκια με στη βαθιά σπηλιά. Και γύρα τη του ωκεανού το ρέμα με αφρού βροντοκυλούσε απέραντο. Κι ουδέ κανένα άλλο Θεό εδώ πω ήμουν κάτεχε για και θνητό, μονάχα οι θέτοι και οι ευρυνόμοι το ξέραν που μ' είχαν γλιτώσει. Σωστό λοιπόν, σαν ήρθε σπίτι μου, για τη ζωή που μου είχε γλιτώσει τότε, την οριόμελη να ξεπλερώσω θέτη. Εσύ να τη φιλέψεις, κοίταξε τώρα ως ταιριάζει, ως όπου τα φυσερά και τα άλλα σύνεργα να βάλω εγώ στην άκρα. Είπε, και από του αμμονιού το κούτσουρο σηκώθη ο γάβρος γίγας, κουτσένοντας, με ορμή τα δύναμα κουνώντας αντικνήμια. Τα φυσερά από τη φλόγα ετράβηξε, με βιάση συμμαζεύει τ' άλλα του σύνεργα που εδούλευε μέσα σε αργυρή κασέλα και με σφουγγάρι ολούθε σκούπισε το πρόσωπο, τα χέρια, το γερό σβέρκο και τα στήθη του τα μαλλιαρά. Και ντύθη με το χιτώνα και άδραξε ύστερα χοντρό ραβδί και βγήκε κουτσένοντας. Και τρέχαν δίπλα του να ανεβαστούν το ρίγα χρυσές δυο βάγες, απαράλλαχτες με ζωντανές κοπέλες. Ξυπνάδα και μιλιά και δύναμη τα έχουν κι αυτές και ακόμα οι αθάνατοι θεοί τους έμαθαν πάσα γυναίκια τέχνη. Και τώρα ανεβαστούσαν πρόθυμα το ρίγα τους και εκείνος στη θέτη πλάι με κόπο κάθεται πας σε θρονία στροβόλο, σφίγγει το χέρι της, την έκραξε και αυτά της λέει τα λόγια. Τι τάχα να σε φέρνει σπίτι μας μακρομαντούσα θέτη, σεβάσμια και ακριβή. Δεν έρχεσαι συχνά εδώ πέρα, αλήθεια. Τι έχει στο νου σου, πες, και ολόκαρδα θα κάνω εγώ ό,τι θέλεις, μονάχα να περνά από το χέρι μου και να μπορεί να γένει. Και τότε η θέτηδα με κλάματα του απειλογήθηκε, είπε. Ήφεστε από όσε ζουν στον Όλυμπο, θεές, καμιά του είναι που τόσε πίκρε να ποτίστηκε βαριέ στα σωθικά τη, όσε σε μένα ο Δία σε μοίρασε του χρόνου ο γιο απόλε. Απ' τις νεράιδες όλες πάντρεψε μονάχα εμένα με άντρα θνητό με τον Πηλέα και βάστηξα με έναν θνητό να πέφτω μαζί στο στρώμα κι ας μην το θέλα. Τώρα στο σπίτι εκείνος με σέρμα κοίταται γεράματα κι εγώ έχω πίκρες άλλες. Γέννησα γιο με αυτόν και ανάθρεψα στους αντριωμένους πρώτο κι ως τρυφερό κλονάρι ανάδωσε. Κι εγώ πονάστησά τον σαν ροδαμό που ξεπετάχτηκε σε χωραφιού τον όχτο, πάνω στα πλοία τα δρεπανόγυρτα στην τρία τον έχω στείλει τους Τρώες να πολεμήσει. Αλίμονο δεν θα τον δω να γέρνει στο πατρικό ξοπίσω σπίτι του να τον καλωσορίσω. Μα κι όσο ακόμα ζει και χαίρεται το φως του γύλιου, πάντα τραβάει καημούς κι ουδέ πηγαίνοντας μπορώ να τον συντράμω. Την κόρη οι αργίτες που του διάλεξαν για αρχοντομήρη πρώτα, μέσα από τα χέρια του Αγαμέμνονα στην πήρε πίσω ο γάβρος και έλειωνε ο γιος μου από τον πόνο της. Και ωστόσο τους αργίτες οι Τρώες τις πρίμνες πάνω εστρίμωξαν και ουδέ και τους αφήναν όξο να βγουν. Και τότε πρόσπεσαν στα πόδια του οι γερόντιοι από τους αργίτες και αξετίμητα του τάζαν πλήθια δώρα. Και αυτός από το κακό δεν δέχτηκε να τους γλιτώσει ατός του. Μα είπε στον Πάτροκλο και ζώστηκε την ειδική του αρμάτα και τον ξαπόστειλε στον πόλεμο κι άλλους πολλούς μαζί του. Και όλοι οι μερείς εστήσαν πόλεμο στο ζαρφοπόρτη γύρα. Και μέσα στη μέρα εκείνη θα έπαιρναν το κάστρο Αντουμενίτιου το γαβρογιό, πολλούς που ερήμαξε στους μπροστομπάχους μέσα δε σκότωναν ο φίβος, δίνοντας τον Έκτορα τη νίκη. Γι' αυτό και φτάνω εδώ στα γόνατα να σου προσπέσω, αν θέλεις κράνος το γιο μου το λιγόχρονο να δώσεις και σκουτάρι και όργες κνημίδες στους αστράγαλους φυγμένες με θηλίκια και θώρακα. Ο δικός του εχάθηκε από τον πιστό του ακράνη που οι Τρώες σκοτώσαν και έτσι κοίταται στη γη φαρμακωμένος. Και ο ξακουσμένος κουτσοπόδαρος απειλογιά της δίνει. Κάνε κουράγιο και μη γνιάζεσαι για τούτα στην καρδιά σου. Νάταν να μπορούν από το θάνατο μακριά τον οργισμένο να τον γλιτώσω, συντασιάσπλαχνη θα τον ζυγώνει μοίρα, όσο είναι αλήθεια αρμάτα ατίμητη πως θα έχει τώρα, τέτοια πως οι τη βλέπουν να σαστίζουνε στην οικουμένη πάσα. Ως είπε τούτα παρατώντας τη σταφισερά διαγέρνη, στη φλόγα τάγειρε και πρόσταξε να αρχίσουν να δουλεύουν. Και αυτά ήταν 20 και κίνησαν μαζί και στα καμίνια φυσούσαν δυνατά ξεχύνοντας λογής λογής αγέρα, πότε τον ύφεστο σαβιάζουν τον γοργά να παραστέκουν και πότε πάλι όπως τον βόλευε να βγει η δουλειά ως την άκρα. Ρίχνει μετά καλάι και ατίμητο μες στη φωτιά χρυσάφι και ασήμι και χαλκό ακατάλυτο και γρήγορα πιθώνει το αμόνιτο τρανό στο κούτσουρο και πήρε στο ένα χέρι τη δυνατή βαριά και στο άλλο του χερώνει το δειλάβι. Και πρώτα δυνατό θεόρατο βάζει μπροστά σκουτάρι δουλεύοντας το λούθε. Στέριωσε τριπλό λαμπρό στεφάνι λιώφωτο γύρα και το κρέμασε ένα πολουρία σημαίνιο. Με 5 φύλλα τότε τόστρωσε, με τα στηράχια πάνω λογής λογής πλουμίδια χάραξε με τη σοφή του τέχνη.
Βάζει τη γης, βάζει τη θάλασσα, βάζει τα ουράνια απάνω, βάζει τον ήλιο τον ακούραστο, το λόγιομο φεγγάρι και όλα τα αστέρια οστεφανώνουνε τον ουρανό τρογύρα. Το αλετροπόδι, τα βροχάστερα, την όρια πουλια βάζει και το χορό τον εφταπάρθενο που τον ελέγχει αμάξι και αυτού γυρνάει παραμονεύοντας το αλετροπόδι πάντα και μόνο αυτός λουτρό δε χαίρεται στον ωκεανό ποτέ του. Και ακόμα παίρνει βάζει απάνω του δύο πολιτείες ανθρώπων πανέμορφες. Στη μια ξεφάντωσε, συστόρισε και γάμους. Τις νύφες παίρναν από τα σπίτια τους με φώτα, με λαμπάδες και τις περνούσαν με νυφιάτικα τραγούδια από τις ρούγες. Και στρουφογύριζαν χορεύοντας η γη και ανάμεσά τους θιαμπόλια και κιθάρες άκουγες να παίζουν και οι γυναίκες στην πόρτα η καθεμιά τους έστεκε και θάμαζε το ψύχι. Κι οι άντρες στη σύναξη μαζώνονταν πλήθος μεγάλο και είχε καυγάς ανάψει. Δυο τους μάλωναν για κάποιου σκοτωμένου την ξαγορά. Και ο πρώτος φώναζε γιορκίζοντας τους άλλους πως έχει ξεπληρώσει, ο δεύτερος πως τίποτα δεν πήρε. Και σε κριτή κι οι δυο τους γύρευαν να πάνε να βγάλει κρίση. Και ο κόσμος εμοιράστη και έπαιρνε για τον διονό το μέρος. Και οι κράχτες να κρατήσουν πάλευαν τον κόσμο και οι γερόντι στα μαγλινά πεζούλια εκάθιζαν στο Άγιο το αλόνι μέσα. Και από τους κράχτες τους βροντόλαλους ραβδιά στα χέρια επέρναν και αυτά κρατώντας εσηκώνονταν να κρίνουν ένας-ένας. Κι ήταν στη μέση εκεί δυο τάλαντα χρυσάφια πειθωμένο όποιος από όλους φρονιμότερα μιλούσε να το πάρει. Στην άλλη πόλη ωστόσο ολόγυρα καθόνταν δυο φουσάτα και αστράφταν τα αρματά τους. Δίγνωμη βουλή κρατούσε τούτους. Να την κουρσέψουνε πατώντας τη για και το βιο σακέριο που είχε το κάστρο τόριο μέσα του στα δυο να το μοιράσουν. Μα εκείνοι αρνιούνταν και αρματώνονταν κλεφτάτα για καρτέρι. Στα τείχη στέκαν οι γυναίκες τους και τα μικρά παιδιά τους και οι άντρες που γερατιά τους πλάκωναν ψηλά να το φυλάνε. Και οι επίλοιποι κινούσαν και άνοιγαν μπρος η Αθηνά παλάδα και ο Άρης το δρόμο τους, ολόχρηση και στα χρυσά ντυμένοι, ψηλοί, πανόργοι μέσα στάρματα και σαν θεοί απ' τους άλλους με μιας ξεχώριζαν τι ανάρημα τόσο ηθνητοί δεν είχαν. Και ως έφτασαν εκεί που διάλεξαν να στήσουν το καρτέρι στον ποταμό και που όλα πήγαιναν τα ζωντανά να πιούνε, πήραν καθίσαν με τα λιόλαμπρα χαλκάρματα ζωσμένοι. Χώρια από τα σχέρι δυο βιγλάτορες καθόνταν καρτερώντας, πότε τα αρνιά και τα στριφτόκερα θα ειδούν να φτάνουν βόδια. Σε λίγο επρόβαλαν και πίσω τους ακλούθουν δυο βοσκάροι και όπως ο νους τους δεν κακόβαζε, λαλούσαν τη φλογέρα. Και εκείνοι οστάδα μπρος τους χύμιξαν και γρήγορα ξεκόβουν όλα τα βόδια και τα σπρώμαλα τα αρνιά καθώς τραβούσαν μαζί κοπαδιαστά και δίπλα τους και τους βοσκούς σκοτώνουν. Κι οι άλλοι, γρυκώντας το συντάραχο στα βόδια του τρογύρα, εκεί που εκάθονταν στη σύναξη, με μια σπηδούν στα μάξια, τάτια δρομώνουν τα νεμόποδα και μόνο μια του φτάνουν. Κι ως πήραν θέση, ανοίξαν πόλεμο του ποταμού του όχθους, ο ένας τον άλλο απάνω ρίχνοντας με χάλκινα κοντάρια. Εκεί και η αμάχη, εκεί ο συντάραχος, εκεί του χάρου η λάμια, και έπιανε πότε έναν αλάβωτο, πότε έναν λαβωμένο που ζούσε ακόμα, πότε ξέσερνε κάποιο νεκρό από το πόδι και από το αίμα των ανδρών στους ώμους της άλλη κορούχο εφόριε. Κι όπως σαλεύαν και χτυπιόντουσαν για τα κουφάρια, εσέρναν ο ένας του αλλού των σκοτωμένων τους, σαν ζωντανοί εφαντάζαν. Και έβαζε ακόμα πάνω νιόσκαυτο, παχύπλατη χωράφι με αφράτο χώμα τριπλογύριστο. Πολλοί ζευγάδες μέσα φέρναν τρογύρα τα ζευγάρια τους και οργώναν δόθε κήθε. Και κάθε που γυρίζαν και έφταναν στο χωραφιού την άκρα, τους ζήγωνε ένας και τους έδινε κρασί γλυκό μια κούπα στο χέρι καθενός. Και γύριζαν στους όργους πίσω εκείνοι και στου βαθιού να φτάσουν βιάζονταν του χωραφιού την άκρα. Και η γης μαυρολογούσε πίσω τους και φάνταζε οργωμένη, χρυσίγιας ήταν. Τέτοιο η τέχνη του μεγάλο θάμα αλήθεια. Και έβαζε ακόμα χτύμα πάνω του βασιλικό και αργάτες θερίζαν κοφτερά στα χέρια τους φουχτώνοντας ρεπάνια. Άλλα χερόβολα σωριάζονταν στο χώμα ράδα-ράδα και άλλα τα δέναν με αστραχόσκινα γερά οι δεματιαστάδες. Κι ήταν τρεις που τα δεμάτιαζαν και πίσω τους αγόρια τρέχαν, μαζεύαν τα χερόβολα, στην αγκαλιά τα παίρναν και τα δίναν πιο πίσω. Αμίλητος ο βασιλιάς στεκόταν με το ραβί του απάνω στο όργωμα, βαθιά του αναγκαλιώντας. Κάπου πιο πέρα οι κράχτες σύνταζαν κάτω από δρύτο λιώμα. Βόδι τρανό είχαν σφάξει και έψιναν με προθυμιά και οι δούλες σωρό το αλεύρι το άσπρο εζήμωναν να φάνει θεριστάδες. Και έβαζε μέγα μπέλια πάνω του τα φύλλα φορτωμένο, χρυσό, πανέμορφο και κρέμονταν τσαμπιά από κάτω μαύρα και ως πέρα εστήλωναν τα κλίματα διχάλες ασημένιες. Και άνοιξε σμάλτινο ζερβόδεξα χαντάκι και τρογύρα από καλάι το φράχτη σήκωσε και ένα ως τα μπέλι μόνο τραβούσε μονοπάτι που παίρναν οι εργάτες που τριγούσαν.
και κουβαλούσαν το μελόγλυκο καρπό στους ώμους πάνω κοπέλες κι άγουροι χαρούμενοι μέσα σε πλεχτά κοφίνια, και ανάμεσό τους στην ψηλόφωνη κιθάρα κάποιο αγόρι γλυκά βαρώντας όμορφα έψερνε του λίνου το τραγούδι με γάργαρη φωνή, και οι πύλιποι στη γη τα πόδια εκρούγαν ξοπίσω του, πηδούσαν, φώναζαν και τραγουδούσαν όλοι. Κοπάδι ακόμα από ορθοκέρα τα γελάδια βάζει απάνω, κι ήταν τα βόδια κι από μάλαμα κι από καλάι φτιαγμένα. Και από το μαντρί τους μουκανίζοντας γιατί βοσκοί βιαζόνταν στο βροντερό από δίπλα ποταμό στα λιγερά καλάμια. Βοσκοί μαλαματένοι τέσσερι τραβούσαν με τα βόδια, κι αντάμα 9.000 γοργόποδα ξοπίσω τους ακλούθουν. Ωστόσο δυο λιοντάρια ανήμερα του κοπαδιού τον κάβο, ταύρο είχαν πιάσει μουκανιάρικο, και ως τον εσέρναν πέρα τα μουγκριτά του αχούσαν. Πίσω του βοσκοί και σκύλοι τρέχαν. Μα αυτά προλάβαν και ξεσκίζοντας του ταύρου το τομάρι, το αίμα το μαύρο και τα σπλάχνα του ρουφούσαν, και οι τσοπάνοι του κάκου αγκρίζαν τα γοργόποδα σκυλιά να τους ριχτούνε. Τι αυτά μπροστά στους λιόντες δίλιαζαν, και αντί να τους δαγκάσουν χυμώντας, στέκαν δίπλα, εγάβιζαν και πίσω πάλι φεύγαν. Και βάζει απάνω ο κουτσοπόδαρος μεγάλο βοσκοτόπι, κατάσπρα πρόβατα να βόσκουνε σε λαγκαδιά πανόρια, και ακόμα στάνες και ξερόμαντρες και σκεπαστές καλύβες. Ξόπιαζε ακόμα κουτσοπόδαρος θεός και χοροστάσει, όμοιο με εκείνο που είχε ο δέδαλος της ομορφωμαλούσας της Αριάδνης στην απλόχωρη κνωσό παλιά φτιαγμένο. Άγουροι εκεί και ακριβαγόρα στις παρθένες είχαν στήσει χορό, και ο ένας του αλλού εκρατούσαν επά στον αρμό τα χέρια. Λινό αγανό εφορούσαν όλες τους καλόφαντους εκείνοι χιτώνες, απαλά που γυάλιζαν με λάδι ποτισμένοι. Φορούσαν όλες ανθοστέφανα στην κεφαλή, και γίνει χρυσά μαχαίρια που ανακρέμουνταν από λουριά ασημένια. Και όλοι τους πότε αντάμα εχόρευαν με πόδια μαθημένα, τόσο αλαφριά, σαν όντας κάθεται και τον τροχό του βάζει ο κανατάς μπροστά, κοιτάζοντας αν εύκολα γυρίζει, και πότε πάλι αράδες έτρεχαν η μια στην άλλη αντίκρα. Γύρω εστεκόταν και καμάρωνε τον όμορφο χορό τους κόσμος πολλής, και πλάι τους κάθονταν βαρώντας την κιθάρα ο θείος τραγουδιστής. Κι ως άνοιγε το στόμα του να ψάλει, εκεί στη μέση τούμπες άρχιζαν να κάνουν δυο ακροβάτες. Κι ακόμα βάζει το περίτρανο του ωκεανού ποτάμι στου σκουταριού του στέριολόγυρα το πιο ακρινό στεφάνι. Και το σκουτάρι αφού μαστόρεψε το δυνατό, το μέγα, του μαστορεύει και το θώρακα πιο λαμπερό από φλόγα. Του μαστορεύει στα μελίνια του που να ταιριάζει κράνος, πανόριο, πλουμιστό, με απάνω του μαλαματένια φούντα, και από καλά φτενό μαστόρεψε στερνά γι' αυτόν κνημίδες. Και ο ξακουσμένος κουτσοπόδαρος αντέλεψε τεχνίτης, τα άρματα επήρε και τα πίθωσε προς του Αχιλλέα τη μάνα. Κι ως γερακίν αυτή από τον Όλυμπο πηδάει το χιονισμένο, τα στραφτερά από τον ύφεστο άρματα στα χέρια της κρατώντας.